άσκηση διαπυρός είναι μια άσκηση μεγάλης, αντιμετώπιση μεγάλης δυτικής πυρκαγιάς. Εντάσσεται στις ετήσιες ασκήσεις που διοργανώνει το πυροσβεστικό σώμα στα πλαίσια της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Έρχεται να αναδείξει καταρχήν, ο σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι διπλός. Πρώτον, να αναδούμε τις ελλείψεις ή αν υπάρχουν κάποιες αστοχίες προκειμένου σε πραγματικό περιστατικό αυτές να μην υπάρξουν, να αντιμετωπιστούν σε πρώτο χρόνο. Και ο δεύτερος σκοπός είναι να αναδείξει τη συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί σε μια τέτοια πυρκαγιά δεν περισσεύει κανένας. Χρειάζεται η συνεργασία και η συνέργεια όλων, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως θέλετε να την πείτε, είναι παρούσα, όχι πρώτων πυλών, έχει ήδη περάσει τις πύλες. Τέτοιου είδους συμβάντα, όπως μεγάλες δυτικές πυρκαγιές ή εν γέννη καταστροφές, αντιμετωπίζονται μόνο με συνέργειες και συνεργασίες όλων των φορέων. Εδώ στη Ζάκη, πώς είδατε τα πράγματα, ενώ δηλαδή όσον αφορά την ετοιμότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και αυτά που θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα ενώπιον της αντιπυρικής? Είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε σε ετοιμότητα, να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς, ούτως ώστε όταν χρειαστεί να επέμβουμε, να επέμβουμε όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά. Είχαμε τη χαρά σήμερα να δούμε αυτή την άσκηση της πυροσβεστικής. Ήταν πολύ σημαντικό, είδατε ότι η συμμετοχή ήταν και αποτελεσματική. Θεωρώ ότι, πιστεύω, δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο, αλλά αν χρειαστεί είμαστε σε ετοιμότητα. Θέλω να ευχαριστήσω το διοικητή της πυροσβεστικής και όλα τα μέλη της πυροσβεστικής και όλους όσους συμμετείχαν σήμερα, το Λιμενιαρχείο, την αστυνομική διεύθυνση και το κέντρο που είναι όσον αφορά το συγκεκριμένο χωριό και τον πρόεδρο. Θέλω να πιστεύω και πάλι σας λέω ότι δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο, αλλά αν χρειαστεί να είστε σίγουροι ότι είμαστε σε ετοιμότητα και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντιπυρικής που έχει ξεκινήσει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει την ώρα του συμβάντος η πυροσβεστική, η αστυνομία και όλοι όσοι συμμετέχουν σε όλο αυτό να μπορέσουν γρήγορα και άμεσα να περάσουν και να μετακινηθούν. Το είδαμε και σήμερα. Εντοπίζουμε μέσα από αυτά τα συμβάντα τις δυσκολίες που υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Είδατε ότι και χτες είχαμε ένα επιτυχημένο σοπ πάνω στην Πόχαλη. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε την ώρα μη γέννητο μια πυρκαγιά, είτε στην Πόχαλη είτε εδώ στο δάσος του Βασιλικού. Γι' αυτό επιλέγονται και τέτοιου είδους σημεία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα το καλοκαίρι. Όμως είμαστε σε ετοιμότητα και γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα, ούτε ώστε άμεσα εκείνη την ώρα να μπορεί να υπάρχει κινητοποίηση. Μετά από 2 χρόνια έγινε και φέτος η μεγαλύτερη άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας η διαπυρός. Είναι μια άσκηση που γίνεται σε όλη την επικράτεια. Φέτος, όπως είδατε και την παρακολουθήσατε, έγινε σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της Ζακύνθου, στο λόγο του Βασιλικού. Είναι ένα παρθένο δάσος, ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί τουλάχιστον όσο καιρό είμαι, τόσα χρόνια είμαι εγώ στην πολιτική προστασία, ποτέ, παρόλο που επιχείρησαν κάποιες φορές. Και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Το θέμα βέβαια είναι, δεν είναι να πηγαίνουμε καλά μόνο στις ασκήσεις. Οι ασκήσεις γίνονται για να εντοπίζονται οι αδυναμίες, το έχουμε ξαναπεί, να εντοπίζονται τα προβλήματα και κυρίως και οι αντιδράσεις του κόσμου. Φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς αξιωματικούς στην πυροσβεστική υπηρεσία, κάτι που το έχει ανάγκη το νησί. Θα θέλαμε και περισσότερο κόσμο βέβαια, για να συνδράμει στο έργο της. Και εμείς, όπως πάντα το γνωρίζετε, το γνωρίζουν και ήδη, θα είμαστε στο πλευρό τους με μηχανήματα έργου, με τις υδροφόρες μας. Έχουμε και εδώ, συμμετέχουν και σήμερα, όπως είδατε. Ελπίζω να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και κλείνοντας, κάνω μια έκκληση στον κόσμο να προστατεύει τα δάση μας, να προστατεύει το περιβάλλον, να προστατεύει τις περιουσίες τους. Ήδη διακρίνουμε σιγά σιγά ότι αρχίζει ο κόσμος και εκπαιδεύεται. Η φιλοσοφία αλλάζει στην αντιμετώπιση αλλά και στην πρόκληση πυρκαγιών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βλέπουμε δηλαδή να αρχίζει να υπάρχει σιγά σιγά ευαισθησία στον κόσμο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Το σίγουρο είναι ότι μια τέτοια άσκηση που γίνεται σε ένα μέρος είναι να καταλάβεις αν υπάρχουν ελλείψεις. Και αυτό που διαπίστωσα σήμερα εγώ, δεν υπάρχουν ελλείψεις. Και όλες οι υπηρεσίες οι οποίες συμμετείχαν, βλέπω ότι αποδίδουν. Και αυτό που θέλω να περάσω ένα μήνυμα είναι
ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά στη Ζάκυνθο μπει, δεν θα μπει ποτέ καλό για Ζακυνθινό. Άρα, αν προσέξουμε όλοι από λίγο, δεν θα έχουμε προβλήματα. Και όπως ξέρετε και ξέρετε και ξέρουμε όλοι, ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και το καλύτερο αυτή τη στιγμή γίνεται στη Ζάκυνθο, με παδρωμένα μηχανήματα, με παδρωμένο προσωπικό, με προσπάθεια τεράστια από την περιφέρεια, από το Δήμο, από την αστυνομία, από τη λογιστική, το λιμενοαρχείο, από όλους. Άρα, οφείλουμε και εμείς να έχουμε το μάτι ανοιχτό για να προσέχουμε.